Όταν πριν από τρεις μήνες η μεγάλη γερμανική εφημερίδα Bild καλούσε τους Γερμανούς να περάσουν ένα χειμώνα στην Ελλάδα χωρίς θέρμανση, κανείς δεν περίμενε αυτό που θα ακολουθούσε. Γερμανοί που έχουν συνταξιοδοτηθεί και άλλοι που συνεχίζουν την τηλεεργασία ετοιμάζουν ήδη τις αποσκευές τους για να ταξιδέψουν στην Κρήτη χωρίς εισιτήριο επιστροφής. Μετά από 25 χρόνια πάνω στο χώρο του real estate, είναι πρωτοφανές αυτό που βλέπουμε και βοήθησε πάρα πολύ η ενεργειακή κρίση που έρχονται όλα τα γερμανικά ή και τηλεοπτικά κανάλια που έρχονται εκεί, η Bild, η γερμανική εφημερίδα, κάνει μεγάλη προβολή για την Κρήτη μας. Η δημοσιογραφική αποστολή της Bild, βιώνοντας στο έπακρο την κριτική φιλοξενία, το ελληνικό καλοκαίρι και τις ομορφιές της Κρήτης, έγινε ο καλύτερος διαφημιστής του νησιού, μιλώντας στις καρδιές των Γερμανών που έβλεπαν την ενεργειακή κρίση να απειλεί τις ζωές τους. Το κάλεσμα του Υπουργού Τουρισμού Βασίλη Κικίλια μέσω της γερμανικής εφημερίδας ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Θα ήταν μεγάλη χαρά για εμάς τους Έλληνες να υποδεχτούμε Γερμανούς συνταξιούχους που θέλουν να περάσουν έναν μεσογειακό χειμώνα με ελληνική φιλοξενία, με ήπιο καιρό και με υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Θα σας περιμένουμε. Στο κτηματομεσητικό γραφείο του Γιάννη Κρυαρά στην παλιά πόλη των Χανίων φθάνουν δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα Γερμανών και άλλων Βορειοευρωπαίων που αναζητούν σπίτια σε χωριά της ενδοχώρας. Θεωρώ ότι επιλέχθηκε η Κρήτη μας ότι είναι το νοτιότερο μέρος της Ευρώπης και λόγω της κλιματικής της το χειμώνα εδώ πέρα είναι πολύ χαμηλό, 2 μήνες περίπου, ενώ στη Γερμανία είναι ο χειμώνας πολύ μεγαλύτερος, είναι 6-7 μήνες και πολύ περισσότερο κρύο. Σε χωριά του Αποκόρωνα, του Ακροτηρίου και της Κισάμου αναπτύσσεται ένα εντυπωσιακό ρεύμα ανάλογο με αυτό που αναπτύχθηκε προ-20ετίας στον Αποκόρωνα από Άγγλους. Αυτή τη φορά το κίνητρο είναι πρωτίστως οικονομικό, ωστόσο αξιολογείται και η ποιότητα ζωής. Δεν σταματάνε όμως πάρα πολύ μόνο στην ενοικίαση, γιατί αυτοί θα έρθουν εδώ, θα αφήσουν και τα λεφτά τους και το χειμώνα. Είναι πάρα πολλοί κόσμος που θα θέλει να επενδύσει. Δηλαδή βλέπουμε το email που μας ρωτάνε ότι να μείνουν 2-3 μήνες, αλλά να ψάχνουμε κιόλας να μήπως βρούμε κάτι να αγοράσουμε. Η γερμανική αγορά και γενικά και η Ευρώπη, η Κρήτη είναι από τις δυνατούς προορισμούς τους.